Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και σε αυτό το σημείο θα ασχοληθούμε με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, να δούμε πώς διαμορφώνονται με την έναρξη του 2014. Το 2013 ελπίζουμε να είδαμε τα χειρότερα και το 2014 πλέον να επιστρέψουμε μια ανάπτυξη την οποία πολλοί έχουν προβλέψει, αλλά βεβαίως οι συνθήκες δεν ξέρουμε αν θα μας το επιτρέψουν και στην πραγματικότητα να το δούμε. Για το θέμα αυτό θα συζητήσουμε με την σημερινή μας καλεσμένη αναλυτικά, την κυρία Μιράντα Ξαφά, πρώην στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύμβουλος επενδύσεων. Κυρία Ξαφά, καλώς μας ήρθατε. Καλησπέρα. Θα σας καλωσορίσουμε. Και στην κουβέντα μας θα είναι εδώ και ο γνωστός δημοσιογράφος, ο κύριος Τάσος Παπαδόπουλος. Τάσο, καλό καλησπέρα. Απόγευμα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, και για να ξεκινήσω την κουβέντα, θα κάνω μια γενική ερώτηση για να δούμε καταρχήν, κυρία Ξαφά, και βέβαια, Τάσο, εσύ οπουδήποτε θέλεις να παρεμβαίνεις, να προσθέτεις στο σχολείο σου. Θα ήθελα να δούμε πώς ξεκινά το 2014. Μετά από 6 χρόνια ύφεσης, 6 χρόνια δυσκολιών για τον ελληνικό λαό, θα καταφέρουμε πλέον να δούμε, τουλάχιστον σε νούμερα, αυτή την πολυπόθητη ανάπτυξη, την οποία πολλοί έχουν προβλέψει, αλλά αν κοιτάξουμε στην πραγματική οικονομία, δυσκολευόμαστε να την ανακαλύψουμε. Οι περισσότεροι αναλυτές και οι διεθνείς οργανισμοί πιστεύουν ότι θα επιστρέψει η ανάκαμψη φέτος, με ένα όμως μάλλον καχεκτικό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 0,5%. Αυτό όμως συμβαίνει ύστερα από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης και ύστερα από πτώση του εθνικού προϊόντος κατά περίπου 1/4. Επομένως, για να φτάσουμε εκεί που ήμασταν πριν από την κρίση, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Κυρία Ξαφά, έχουμε όμως 2 αρνητικά δεδομένα που θέλω να τα επισημάνω για να προσθέσετε κι εσείς στο σχόλιο σας. Το ένα είναι ότι το κράτος δεν έχει εξυγχρονιστεί, παραμένει σε πολλούς χώρους περίεργα δομημένο, θα έλεγα ανατολίτικο κράτος, και από την άλλη μεριά βλέπε δηλαδή, για παράδειγμα, τα τελωνεία. Είναι η πλήρης ανατολή. Λοιπόν, και το άλλο, το κρισιμότερο σημείο, είναι το θέμα της φορολογίας, που δεν έχουν φτιάξει ένα φορολογικό νόμο σταθερό, ικανό να έχει να βοηθήσει έναν επενδυτή να ξεκινήσει μια σοβαρή επένδυση στη χώρα μας. Δεν είναι αρνητικά στοιχεία αυτά τα δύο που σας λέω. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε ποινικοποίηση στις επιχειρήσεις εντός ναι. εισαγωγικών. Είναι πολύ αρνητικά και ενώ έχει μειωθεί πάρα πολύ το κόστος εργασίας και έχουμε επιστρέψει εκεί που ήμασταν πριν από την κρίση σε ανταγωνιστικότητα, η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για να επιστρέψουν οι επενδύσεις και η ανάκαμψη. Αυτά που λείπουν είναι, μερικά τα αναφέρατε, είναι ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό πλαίσιο που δεν επιτρέπει στους επενδυτές να προγραμματίσουν με έναν ορίζοντα τουλάχιστον δεκαετίας. Η γραφειοκρατία συνεχίζει να είναι απίστευτη. Η αδειοδότηση των επιχειρήσεων παραμένει χαοτική. Και δεν έχουν ακόμα καθοριστεί οι χρήσεις γης στην επικράτεια και δεν έχει τελειώσει και το κτηματολόγιο. Θέλω να πω ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε για να γίνουμε αυτό που Μάλιστα. λέμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Και έχουν περάσει ήδη αρκετά χρόνια, έχουν περάσει 3 χρόνια από τα οποία όλα αυτά μένουν να εκκρεμούν. Και θα ήθελα να μας πείτε πώς θα καταφέρουμε να βγούμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο. Γιατί για ένα φαύλο κύκλο μιλάμε. Ναι. Χωρίς αυτά δεν νομίζω ότι μπορούμε να επιστρέψουμε σε ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 3 και του 4%. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν και πρέπει επίσης να εφαρμοστούν οι διαρθρωτικές αλλαγές που προτείνει ο ΩΣΑ, που τώρα εκκρεμούν στη Βουλή. Είπαν για ότι θα τις υλοποιήσουν πλην των φαρμάκων και του γάλατος, είπανε, που υπάρχουν ναι, θέματα το 80%, εκεί. Αλλά αυτά είναι ικανά να βοηθήσουν, αν υλοποιηθούν όπως υποστηρίζει και λέει ο κύριος Χατζηδάκης ότι θα φέρει ένα νομοσχέδιο για την υλοποίηση αυτών των Αυτά, θεμάτων. Αν υλοποιηθούν, θα βοηθήσουν στην πτώση των τιμών, οι οποίες δεν πέφτουν διότι υπάρχουν ολιγοπωλιακές καταστάσεις σε διάφορες αγορές, υπάρχουν εμπόδια εσόδου, το κράτος έχει δώσει καταχρηστικά προνόμια σε διάφορες ομάδες, ας πούμε την αποκλειστική πώληση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων στα φαρμακεία και γίνεται τώρα όλη αυτή η ιστορία για να μεταφερθούν στα σούπερ μάρκετ. Αλλά όλα αυτά οδηγούν στην ακρίβεια. Αυτά και οι φόροι υπερ τρίτων. Και ενώ οι μισθοί έχουν πέσει πάνω από 10%, οι τιμές δεν έχουν ακολουθήσει.
Για να ακολουθήσουν πρέπει να γίνουν όλα αυτά που λέω. Να πω ένα άλλο παράδειγμα όμως. Ξενοδοχειακές μονάδες. Βεβαίως δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια το να κτιστούν ή να μετατραπούν χώρες σε ξενοδοχεία, όπως συμβαίνει με το πρώην Υπουργείο Παιδείας, που κάποιος επιχειρηματίας θέλει να το μετατρέψει σε ξενοδοχείο πεντάστερο. Απ' την άλλη μεριά όμως ξέρουμε ότι πάνω από 40 ξενοδοχεία κλείσει στην Αθήνα και οι λόγοι δεν είναι η έλλειψη ανταγωνισμού και υψηλές τιμές. Είναι το ακριβό αεροδρόμιο που έχουμε και άρα το ακριβό εισιτήριο που οδηγεί τα αεροπλάνα σε άλλους προορισμούς και όχι στην Αθήνα, παρά τα ενδιαφέροντα. Μια πόλη που δεν είναι καθαρή και που δεν είναι ελκυστική. Και το τρίτο, οι συνεχείς διαδηλώσεις και τα προβλήματα που πάνε στο κέντρο της Αθήνας, που μεγιστοποιούνται όταν μεταδίδονται από τα διεθνή τηλεοπτικά μέσα. Ναι. Δεν είναι στοιχεία αυτά. Σωστά είναι όλα αυτά και ο λόγος που το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι τόσο ακριβό είναι επειδή αντί να ακολουθηθεί το σχέδιο που είχε καταστρώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επί Υπουργείας Στέφανου Μάνου, μειώθηκε ο χρόνος εκμετάλλευσης του αεροδρομίου από 50 χρόνια στα 30 χρόνια από τη μετέπειτα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Και φυσικά η Χοχτήφ, η εταιρεία που έκτισε το αεροδρόμιο, αποφάσισε ότι πρέπει να βάλει πολύ υψηλά. Ακριβώς. Και σε αυτό το θέμα, και αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό, το οποίο θίγει ο Τάσος. Θα ήθελα να πάμε όμως να δούμε και την μεγαλύτερη εικόνα, να δούμε πού στηρίζεται η ελληνική οικονομία. Θα περάσω σε κάποιους πίνακες, στους οποίους παραθέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην τελευταία της έκθεση, στην οποία μπορούμε να περάσουμε να τους δούμε. Δείχνει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σε Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία. Η πρώτη στήλη είναι το 2008, η δεύτερη στήλη είναι το 2012 και βλέπουμε τις προσαρμογές που έχει γίνει σε κάθε χώρα. Και πάμε να δούμε στην επόμενη κάρτα, βλέπουμε ότι είναι σαφώς τεράστια η προσαρμογή. Στην επόμενη κάρτα βλέπουμε τη συμβολή στην μεταβολή του εμπορικού ισοζυγίου το 2008 μέχρι το 2012. Και τι βλέπουμε εδώ, βλέπουμε ότι στην περίπτωση της Ιρλανδίας, το ποσοστό, αυτό που έχει βοηθήσει σημαντικά είναι καταρχήν η αύξηση των εισαγωγών. Η πάνω στήλη είναι εξαγωγές και η κάτω στήλη είναι εισαγωγές. Στην Ελλάδα λοιπόν βλέπουμε ότι οι εισαγωγές εξακολουθούν και παραμένουν στα ίδια επίπεδα, έχουν μειωθεί κάπως, γιατί τις εξαγωγές δεν γίνεται λόγος. Στη συνέχεια βλέπουμε τι ισχύει στην Ισπανία και τι στην Πορτογαλία. Αυτό τι μας δείχνει. Μας δείχνει ότι το μοντέλο της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, κύριε Ξάφα, και θα ήθελα το σχολείο σας, δεν είναι βιώσιμο. Πού βασίζεται? Μιλάμε για ανύπαρκτες εξαγωγές οι οποίες θα έδιναν μια στήριξη στην οικονομία μας και τα ουσιαστικά αποτελέσματα έχουν έρθει κατά κύριο λόγο από τη μείωση των εισαγωγών. Ακριβώς. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν είμαστε ανταγωνιστικοί, όχι επειδή η μισθή είναι υψηλή, δεν είναι υψηλή η μισθή, αλλά υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα τα οποία αναφέραμε. Mm-hmm. Λοιπόν, για να γίνει εξωστρεφής οικονομία η Ελλάδα, καταρχήν πρέπει να μειωθεί το μέγεθος του δημόσιου τομέα, ο οποίος δεν παράγει εξαγώγημα αγαθά. Όλο το βάρος της προσαρμογής της οικονομίας έχει πέσει στον ιδιωτικό τομέα, που έχει συρρυκνωθεί σημαντικά. Και όλη η ανεργία έχει προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα. Από το δημόσιο τομέα δεν έχει απολυθεί σχεδόν κανείς. Λοιπόν, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για να γίνουμε μια οικονομία εξωστρεφής. Πέρα από αυτά, κυρία Ξαφά, δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή και να στοχεύσουμε στο παραγόμενο προϊόν, ούτως ώστε να είναι εξαγώγημο. Ένα μικρό παράδειγμα. Το λάδι, που όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα αγαθό που η Ελλάδα έχει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι το καλύτερο του κόσμου, το ελληνικό λάδι. Και υπάρχει και ανταγωνισμός τοπικός, ποιο είναι το καλύτερο ανάμεσα στην Ερμιόνη, στην Καλαμάτα κλπ. Mm-hmm. Γιατί αυτό, δηλαδή αν αυτό το τυποποιούσαμε και δεν το κάναμε εξαγωγή στην Ιταλία και είχαμε όλη αυτό την προστιθέμενη αξία της τυποποίησης, δεν θα είχαμε και ένα εξαγώγημο προϊόν που θα μπορούσε να δημιουργήσει, ας πούμε, μια σκάλα προς τις εξαγωγές καλή? Και το φέρνω σαν παράδειγμα γιατί υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Δηλαδή πριν φτάσουμε στο να παράγουμε προϊόντα τα οποία να έχουν εξαγωγικό ενδιαφέρον και ανταγωνιστικά, δεν πρέπει να δούμε και αυτά που ήδη παράγουμε και δεν τα εκμεταλλευόμαστε? Ναι, σίγουρα. Και αντί να συζητάμε αν είμαστε με το μνημόνιο ή εναντίον του μνημονίου, θα πρέπει η κυβέρνηση να καταστρώσει ένα αναπτυξιακό σχέδιο. Και υπάρχουν προτάσεις. Έχει κάνει ο ΙΟΒΕ, έχει κάνει η McKinsey, έχει κάνει ο ΣΕΤΕ.
Λοιπόν, θα πρέπει να καταστρώσει η κυβέρνηση ένα σχέδιο για το πώς θα γίνουμε εξωστρεφής ανταγωνιστική οικονομία. Θα πρέπει να καταργηθούν πάρα πολλοί περιορισμοί. Μιλήσαμε για τις ρυθμίσεις που προτείνει ο ΩΣΑ, που και αυτές κολλάνε σε συμφέροντα. Η κυβέρνηση λέει ότι θα εφαρμόσει μόνο το 80%, αλλά εξαρτάται ποιο είναι το 20% που θα απομείνει. Αν το 20% είναι το πιο σημαντικό, τότε είναι δώρον-άδωρον. Ο φόβος είναι βέβαια ότι μόλις ξαναμπούμε σε ρυθμό ανάπτυξης, οι πίνακες που δείξατε θα δείξουν ότι αντιστρέφεται και πάλι η πρόοδος. Mm-hmm. Γιατί είναι κυκλική η πρόοδος. Οφείλεται στην ύφεση, οφείλεται στις συμπίεσεις των εισαγωγών. Έτσι. Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα να πάμε στο ευρύτερο κλίμα που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, του Υπουργείου Οικονομικών με την Τρόικα, οι οποίες έχουν πάει αρκετά πίσω. Στο Eurogroup αυτό το οποίο είδαμε είναι να μας λένε ότι πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα, που δεν είναι ψέμα αυτό. Ωστόσο, έχει γίνει μια κίνηση δημιουργίας πρωτογενούς πλεονάσματος από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης και θυμίζω ότι το Νοέμβριο του 2012, στο Eurogroup που είχε πραγματοποιηθεί τότε, οι εταίροι μας είχαν δώσει μια υπόσχεση για μια επιπλέον βοήθεια, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί. Γιατί βλέπουμε αυτή την άρνηση, αυτή την καθυστέρηση? Διότι υπάρχει, εκτός από χρηματοδοτικό κενό, υπάρχει δημοσιονομικό κενό, δηλαδή υπάρχει απόσταση μεταξύ του στόχου που έχει τεθεί για το πρωτογενές πλεόνασμα φέτος και τα επόμενα χρόνια και της πορείας των δημοσιονομικών, εάν δεν ληφθούν πρόσθετα μέτρα. Η Τρόικα μας ζητάει πρόσθετα μέτρα ύψους περίπου 4,5 με 5 δις στην τριετία 2014 με 2016. Και αυτό διότι πρέπει σιγά σιγά να μεγαλώσει το πρωτογενές πλεόνασμα για να φτάσει 4,5%. Τότε είχαν βάλει αυτόν τον όρο στο ναι, αυτό ναι, υπήρχε όρος υπήρχε. Και πρέπει να επιβεβαιωθεί τον προσεχή Απρίλιο από την Eurostat. Αλλά να πάω και στο ίδιο σημείο σε μια άλλη παράμετρο. Mm-hmm. Εσείς βλέπετε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς ένα τρίτο μνημόνιο, δηλαδή θα χρειαστεί τρίτο μνημόνιο ή μπορεί η Ελλάδα να ικανοποιήσει ή να βρει λύσεις με όλα τα ελλείμματα που υπάρχουν, μάλλον τα δημοσιονομικά κενά ναι. Και τα χρηματοδοτικά. Και λέγοντας για νέο μνημόνιο, ακριβώς. Μιλάμε και για νέα μέτρα. Και νέα μέτρα, νέες υποχρεώσεις συνεπάγεται. Mm-hmm. Δηλαδή, εσείς πώς το εκτιμάτε, είστε και οικονομολόγος και τα βλέπετε όπως, τα πράγματα από μια σκοπιά. Όπως είπε το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, αυτό είναι ψευτοδίλημα. Mm-hmm. Είτε με μνημόνιο, είτε χωρίς μνημόνιο, η επιτήρηση θα συνεχιστεί. Καταρχήν, το πρόγραμμα με το Διαθέσιμο Σημαντικό Ταμείο λύγει τον Μάρτιο του 2016. Και αυτό σημαίνει ότι συνεχίζονται οι τρίμηνες εξετάσεις από το Διαθέσιμο Σημαντικό Ταμείο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για νέα μέτρα. Από την πλευρά των Ευρωπαίων τώρα, φυσικά και αυτοί δεν μας έχουν δανείσει 200 δισεκατομμύρια και να σταματήσουν την επιτήρηση και αυτοί θα συνεχίσουν να μας επιτηρούν. Συνεχίζουν να επιτηρούν ακόμα και την Ιρλανδία, η οποία έχει βγει πια από το πλαίσιο παρακολούθησης. Mm-hmm. Λοιπόν, τη στιγμή που, όπως είπα, έχουμε δημοσιονομικό κενό και επίσης χρειάζεται χρηματοδότηση επιπλέον της τάξης των 13 δις στην τριετία 2014 με 2016. Φυσικά θα συνεχιστεί το μνημόνιο. Δεν είναι όμως, είναι λάθος να το λέμε τρίτο μνημόνιο, διότι η ίδια η κυβέρνηση ζήτησε την περίφημη επιμήκυνση στα τέλη του 2012, όταν το πρόγραμμα είχε τεθεί εκτός τροχιάς. Βέβαια τώρα λέει όχι νέα μέτρα είναι εκεί. Ναι, αλλά τότε μετατέθηκε, οι πιστωτές δέχθηκαν την επιμήκυνση και δέχθηκαν να μετατεθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 4,5% του ΑΕΠ από το 2014 στο 2016. Λοιπόν, τώρα πώς λέμε ότι τελειώσαμε και βγαίνουμε στις αγορές και δεν θέλουμε άλλο μνημόνιο? Αφού δεν έχει ολοκληρωθεί οπότε το πρόγραμμα. Εσείς βλέπετε νέο μνημόνιο, κατά συνέπεια νέα μέτρα. Βεβαίως, Τάσο, και εσύ αυτά τα ξέρεις καλύτερα. Αυτό σημαίνει νέες κοινωνικές αναταραχές. Το θέμα είναι κοινωνία δεν αντέχει νέα μέτρα. Μπορούν τα μέτρα αυτά να μην είναι εισπρακτικά, να μην απευθύνονται στο μέσο σίγουρα πολίτη? Σίγουρα δεν θα είναι εισπρακτικά. Μπορούν τα μέτρα αυτά να μην επιβαρύνουν περαιτέρω το ήδη δοκιμαζόμενο πολίτη αυτής της χώρας? Μπορεί. Και μπορεί να με γίνει ποιο και τρόπο? Μπορεί να γίνει και χωρίς νομοθετική ρύθμιση. Mm-hmm. Απλούστατα διότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να κλείνει άχρηστους οργανισμούς του δημοσίου,
με δική της πρωτοβουλία, χωρίς την έγκριση της Βουλής. Αυτό πέρασε πέρσι. Λοιπόν, θα πρέπει να σκύψουν να δούνε ποιοι είναι οι άχρηστοι οργανισμοί που συνεχίζουν να υπάρχουν και τους πληρώνουν οι πολίτες. Και αυτός θα είναι ο ευκολότερος και ταχύτερος και καλύτερος τρόπος για να κλείσει το δημοσιονομικό κενό. Ο αντίλογος όμως είναι ότι δημιουργεί νέες θέσεις ανεργίας και όχι εργασίας το κλείσιμο. Ναι, αλλά υπάρχουν. Πράγματι είναι άχρηστοι, αλλά υπάρχουν κάποιοι που λένε χάνουν κάποιοι τη δουλειά τους. Ωραία, ναι, αλλά 1 εκατομμύριο άνθρωποι που μείνανε άνεργοι την περασμένη τετραετία είναι όλοι από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι σωστό να παραμένουν οι επίορκοι και οι κοπαντζίδες στο δημόσιο και να τους πληρώνουμε? Ναι, αυτό είναι νομίζω ρητορικό το ερώτημα. Τώρα, θα ήθελα να πάμε να δούμε κάποια άλλα προβλήματα που και η ελληνική αγορά βλέπει μπροστά της και μιας και είμαστε χρηματιστηριακό κανάλι θα αναφερθούμε και σε αυτό. Το ελληνικό χρηματιστήριο φοβάται. Φοβάται τόσο την πολιτική αβεβαιότητα η οποία έχει αρχίσει να δημιουργείται αυτές τις μέρες και βεβαίως ένα άλλο κομμάτι φόβου έρχεται από τον τραπεζικό κλάδο. Βλέπουμε ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν πάρα πολλά ερωτηματικά μπροστά τους. Πρώτα αφορούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τα οποία ακόμα τα περιμένουμε. Από την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο περιμέναμε και δεν έρχεται. Υπάρχει μια διάχυτη αβεβαιότητα για το πότε οι τράπεζες θα μπορέσουν τελικά να σταθούν στα πόδια τους και να επιστρέψουν και στον παραδοσιακό τους ρόλο που είναι να στηρίζουν την οικονομία. Τελικά, από ό,τι φάνηκε, δεν ήταν το μάνα εξ ουρανού η ανακεφαλαιοποίηση και οι τράπεζες παραμένουν με πολλά προβλήματα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Και τα προβλήματα είναι αλληλένδετα, διότι το χρηματοδοτικό κενό το οποίο συζητήσαμε προηγουμένως, το ύψος περίπου 13 δις στην τριετία, η κυβέρνηση ελπίζει να το καλύψει εν μέρη χρησιμοποιώντας το απόθεμα που έχει μείνει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ώστε να μην χρειαστεί να ζητήσει και νέο δάνειο από τους Ευρωπαίους. Θέλει να το καλύψει εν μέρη με αυτό το απόθεμα, εν μέρη με την ελάφρυνση του χρέους που μας έχουν υποσχεθεί, εάν και εμείς στηρίσουμε το πρόγραμμα, και ίσως και με την επιστροφή στις κεφαλαιαγορές, με μία έκδοση τριετούς ή πενταετούς ομολόγου, ύψους 2-3 δις. Λοιπόν, εκεί είναι η όλη ιστορία, διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει να είναι σίγουρη, η οποία αναλαμβάνει την εποπτεία των συστημικών τραπεζών στο τέλος του χρόνου, θέλει να ξέρει τι παραλαμβάνει και επιμένει ότι το δυσμενές σενάριο για τις τράπεζες, τα stress test είναι που το επικρατέστερο. Ότι το δυσμενές σενάριο που θέλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πολύ χειρότερο από αυτό που προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδας. Μάλιστα, οπότε θέλει τα χρήματα στο ταμείο σε περίπτωση που δούμε το δυσμενές σενάριο να γίνεται πραγματικότητα, γιατί από τη στιγμή που θα αναλάβει θέλει οι τράπεζες, οι συστημικές τράπεζες να είναι οχυρωμένες με τον καλύτερο τρόπο. Ακριβώς. Και γι' αυτό καθυστερεί και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των stress test. Θα σας κάνω μια γενικότερη ερώτηση, αν δεν έχουμε κάτι ειδικό. Βεβαίως. Κυρία Μέρκελ σήμερα μίλησε για οικονομική και πολιτική ένωση, στην οποία επιμένει, λέει πρέπει να προχωρήσουμε στην οικονομική και να πάμε και στην πολιτική ένωση. Και ο κύριος Σόιμπλε μίλησε για ένα κοινοβούλιο των 18, δηλαδή της Ευρωζώνης, που να μπορεί έτσι να μην έχει μέσα και τα αγκάθια, στην προκειμένη περίπτωση εννοούσε τη Μεγάλη Βρετανία, που είναι εκτός Ευρωζώνης και παρεμβάλλουν εμπόδια στη λειτουργία αυτού του κοινοβουλίου. Βλέπετε τέτοιες θεσμικές κινήσεις που προαναγγέλνουν οι Γερμανοί, κάπως μονομερώς θα έλεγα, γιατί δεν είναι εν συμβουλίο να τα λένε αυτά, μπορούν να προωθήσουν την υπόθεση της Ευρώπης και να μην βρίσκεται στη σημερινή κατάστασή της, όπου μιλάμε για γερμανική Ευρώπη και όχι μια Ευρωπαϊκή Ένωση ισοτήμων κρατών, μελών? Νομίζω ότι οι Γερμανοί φοβούνται τους ευρωσκεπτικιστές και πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο αναβάλουν και την όλη συζήτηση για την απομείωση του ελληνικού χρέους. Θέλουν να πάει μετά τις ευρωεκλογές, διότι στην πορεία προς την τραπεζική ενοποίηση θα χρειαστούν την ψήφο του Ευρωκοινοβουλίου για να εγκρίνει τις προτάσεις της Επιτροπής. Η Επιτροπή μέχρι στιγμής έχει προτείνει κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει όλα αποδεκτά. Και πιστεύω ότι γι' αυτό οι Γερμανοί θέλουν να προχωρήσει η ευρωπαϊκή ενοποίηση, αλλά
φοβούνται το θέμα του πώς θα το πάρουν οι ευρωσκεπτικιστές και μήπως το χρησιμοποιήσουν σαν πάτημα ότι ορίστε πάλι χαρίζεστε στην Ελλάδα και κερδίσουν έδαφος, οπότε θα έχει δυσκολία να περάσει το νομοσχέδιο από την Ευρωβουλή. Μάλιστα, οπότε βλέπουμε καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την ενοποίηση, η οποία για να προχωρήσει θα πρέπει να δούμε να προχωρεί και η τραπεζική ενοποίηση, η οποία επίσης καθυστερεί. Σαφώς. Και βλέπουμε μάλιστα, σήμερα το διάβασα, αναβολή στη συμφωνία και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Κομισιόν για την θεσμική νομιμοποίηση, που είναι το επόμενο στάδιο του μηχανισμού εκαθάρρυνσης. Αυτό θα πάει πλέον από το Μάρτιο στον Απρίλιο. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε όλες αυτές τις καθυστερήσεις, οι οποίες δυσκολεύουν και το ευρύτερο κλίμα και την πορεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την κοινή πορεία των ευρωπαϊκών χωρών. Διότι υπάρχει διχογνωμία. Στο τέλος της ημέρας το ερώτημα είναι ποιος θα βάλει τα λεφτά. Mm-hmm. Και ενώ έχουν καταρχήν συμφωνήσει... Τα έχουν συμφωνήσει όμως. Τα έχουν συμφωνήσει, αλλά υπάρχουν λεπτομέρειες που παραμένουν να ρυθμιστούν. Δηλαδή λένε ότι σε βάθος δεκαετίας θα έχουν συγκεντρωθεί τα χρήματα που χρειάζονται, ώστε αν κάποια συστημική τράπεζα πρέπει να μπει σε καθάριση, να υπάρχουν τα χρήματα για να αποζημιωθούν κτλ. Υπάρχουν μικροδιαφορές, τις οποίες δεν έχουν μπορέσει να γεφυρώσουν, αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου, γιατί καταλαβαίνουν ότι αν δεν προχωρήσει η Τραπεζική Ένωση, υπάρχει φόβος νέας έξαρσης στην κρίση και μπορεί να ξαναδούμε τα spreads και πάλι να εκτινάσουν προς τα πάνω. Και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά και πιστεύω ότι θα το αποφύγουν. Υπάρχει κίνδυνος τα χρήματα αυτά να ζητηθούν από τους καταθέτες, ειδικά στις ελληνικές τράπεζες, κάποια στιγμή? Για την Ελλάδα δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, διότι η Ελλάδα έχει ήδη δανειστεί 50 δισεκατομμύρια για να επανακεφαλοποιήσει τις τράπεζές της. Αλλά γενικότερα, αν με ρωτάτε γενικά, ασφαλώς αυτό έχει συμφωνηθεί. Μάλιστα. Η σειρά με την οποία θα υφίστανται ζημίες έχει συμφωνηθεί. Ομολογιούχοι και τα λοιπά. Ναι, και τελευταίοι βέβαια είναι οι καταθέτες, αλλά ναι, και αυτοί είναι μέσα στη λίστα. Κατάλαβα, μάλιστα. Μάλιστα. Τάσο, δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο που κρατάς για το τέλος? Όχι, εγώ θα ήθελα κλείνοντας να πω στην κυρία Ξαφά, να τη ρωτήσω μάλλον, εάν θεωρεί ότι μπορούμε να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο, και με δύο κουβέντες γιατί δεν έχουμε χρόνο, πώς μπορεί αυτή η ελληνική οικονομία που αυτή τη στιγμή έχει τη θηλιά στο λαιμό να ανασάνει, αν είναι πολιτικό το θέμα οικονομικό και τι πρέπει να περιμένουν οι πολίτες από τους πολιτικούς που πάντα βάζουν μπροστά το πολιτικό κόστος και αφήνουν πίσω τις δράσεις που πρέπει να κάνουν για να πάμε σε ένα πραγματικά και ουσιαστικό αποτέλεσμα που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη. Ακριβώς για αυτό που είπατε έχουν καθυστερήσει τόσο πολύ οι περίφημες διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες αν είχαν γίνει από την πρώτη στιγμή, αν είχαν απελευθερωθεί τα επαγγέλματα, εάν είχαν αρθεί μια σειρά από εμπόδια στον ανταγωνισμό, δεν θα είχε φτάσει η ενεργία 27%, ούτε θα είχαμε 6 χρόνια ύφεσης, πολύ βαθιάς ύφεσης. Τώρα έχει φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο και η Τρόικα έχει αρχίσει και πιέζει, διότι βλέπει ότι εάν δεν γίνουν τώρα οι αλλαγές, δεν θα γίνουν ποτέ. Και ας ελπίσουμε ότι αυτά θα εφαρμοστούν, έστω και με την πίεση της Τρόικας, και επιτέλους θα μπορέσει η ελληνική οικονομία να βγει από αυτό το φαύλο κύκλο. Χωρίς την δραστική συρρήκνωση του κράτους, ξαναλέω, δεν νομίζω ότι μπορούμε να ελπίζουμε σε ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 3 και του 4%. Κλείνοντας, κύριε Ξαφά, επειδή είχαμε δει πραγματικά το κλίμα να βελτιώνεται, πιστεύετε ή βλέπετε εσείς τώρα ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε πάλι ανατροπή σκηνικού? Οι διεθνείς οίκοι βλέπουμε να βγαίνουν και να προβλέπουν εκλογές κατά 70% η JP Morgan χθες. Βλέπετε εσείς μια τέτοια αναταραχή τη στιγμή που είχαμε βρει το δρόμο και τη σειρά μας? Δεν νομίζω, διότι τι θα μπορούσε να προκαλέσει εκλογές? Μόνο εάν ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή. Mm-hmm. Αλλά και πάλι, τουλάχιστον προς το παρόν, η κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία, ναι, που απαιτείται για να το ξεπεράσει. Υπάρχουν δύο θέματα που μπορεί να μας οδηγήσουν στις εκλογές. Το ένα λέγεται μια μεγάλη διαφορά στις εκλογές, ευρωεκλογές, υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ,
Και το άλλο βεβαίως εκ των πραγμάτων που λέει ότι δεν θα συνενέσω σε πρόεδρο, οπότε του χρόνου τέτοια εποχή μοιραίο είναι να πάμε σε εκλογές. Ναι, του χρόνου τέτοια εποχή πιστεύω ότι θα πάμε σε εκλογές, mm-hmm. αλλά διάβασα την έκθεση του JP Morgan, η οποία μιλάει για φέτος. Για φέτος. Και τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2014. Ναι. Ύστερα η κυβέρνηση δεν έχει κανένα κίνητρο να κάνει εκλογές το φθινόπωρο, mm-hmm. διότι ούτως ή άλλως οι εκλογές μπορεί να προκληθούν το Φεβρουάριο του 2015. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν ομαλώς και φέτος, για να μην βγούμε από το δρόμο μας. Έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις. Το θέμα είναι να προχωρήσουμε και να φτάσουμε στο στόχο μας. Κυρία Ξαφανά, σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Τάσο, να σε ευχαριστήσω και εσένα. Καλή συνέχεια. Σε δούμε και συνέχεια του προγράμματος. Βεβαίως.